Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε για τουρισμό. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχαλή Βαμιαδάκη. Είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης για θέματα τουρισμού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Και Ελευθέρης Κουμαντάκης, ο οποίος έχει πλούσιο ρεπορτάζ, έχει συλλέξει πλούσια στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι τουρισμού. Καλησπέρα, Ελευθέρη. Καλησπέρα, Νικολέτα. Καλησπέρα, κύριε Βαμιαδάκη. Νικολέτα, έκλεισε με θετικό πρόσημο και με μεγάλη ικανοποίηση τελικά το έτος, το 2018, για τον τουρισμό. Mm-hmm. Στοιχεία τα οποία για πρώτη φορά, θα τολμήσω να πω, έρχονται στη δημοσιότητα, είναι στοιχεία του ΣΕΤΕ. Προσπαθήσαμε και μέσα από συνεργασία με τον κύριο Βαμιαδάκη να βγάλουμε την εικόνα, την ακτινογραφία τέλος πάντων των στοιχείων και ό,τι συνέβη την τουριστική περίοδο του 2018. Θα πρέπει να σου πω ότι θα αγγίξαμε κορυφή σαν νησί και σαν χώρα. Mm-hmm. Άλλωστε το λένε και οι αριθμοί. 34 περίπου εκατομμύρια ήταν οι αφίξεις πέρυσι στην Ελλάδα. Μπορεί και παραπάνω, θα μας τα πείτε κύριε Βαμιαδάκη, και περίπου 4 εκατομμύρια άτομα πάτησαν πόδι στην Κρήτη για τις τουριστικές τους διακοπές. Δεν είναι και ένας αριθμός, κύριε Βαμιαδάκη, έτσι για να κάνετε και ένα πρώτο σχόλιο, δεν είναι ένας αριθμός άσχημος, παρότι θα συμπληρώσω το ερώτημα πολύ γρήγορα μάλιστα. Όλοι μιλάμε για το ζητούμενο του ποιοτικού τουρισμού και όχι μόνο του ποσοτικού. Σίγουρα τα νούμερα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Απλά εγώ προτιμάω να τα μελετάω λίγο βαθύτερα και να κρατάω το μέρος αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, πίσω από τα 4 εκατομμύρια και περισσότερες αφίξεις που υπάρχουν, για μένα μεγαλύτερη σημασία έχει ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ κίνηση τους χαμηλούς μήνες, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Για παράδειγμα, είχαμε πάνω από 20.000 αφίξεις το Νοέμβριο, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Mm-hmm. Και γενικότερα, σε ένα βάθος τετραετίας, βλέπουμε ότι από τις περίπου 650.000 που έχουν αυξηθεί αφίξεις από το 2014 μέχρι σήμερα, περίπου 250.000 αυτών των αφίξεων έχουν έρθει αυτούς τους 4 εντός εισαγωγικών προβληματικούς μήνες. Άρα ουσιαστικά βλέπουμε να λειτουργεί επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και ουσιαστικά οι επισκέπτες αυτοί να έρχονται την περίοδο που τους χρειάζεται το νησί, δημιουργώντας επιπλέον θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και γενικότερα δίνοντάς μας αυτό το οποίο μας λείπει. Οι τουριστικές υποδομές υποστηρίζουν αυτό που λέμε επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Γιατί καλά είναι να περιμένουμε να έρθει ο τουρισμός, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και ξενοδοχεία ανοιχτά και υποδομές ανοιχτές και τουριστικά καταστήματα ανοιχτά, πέρα φυσικά από την αγορά, την οποία και η Κρήτη διαθέτει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανεπτυγμένη σε όλες τις περιοχές. Όμως υπάρχουν και κάποια αμιγώς τουριστικά μέρη, τα οποία θα πρέπει να είναι και αυτά ενισχυμένα εκείνη την περίοδο. Σίγουρα. Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το σύνολο του νησιού μπορεί να υποστηρίξει την επιμήκυση της σεζόν. Υπάρχουν όμως αξιοπρεπείς και ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες μπορούν να το κάνουν. Mm. Υπάρχουν ξενοδοχεία, τα οποία έχουν να προσφέρουν αυτό το οποίο ζητάει ο επισκέπτης. Υπάρχουν οι πόλεις, οι οποίες τα αστικά κέντρα ουσιαστικά, τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία ούτως ή άλλως καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, άρα μπορούν να προσφέρουν στον επισκέπτη αυτά τα οποία θέλει. Και το βασικότερο, και εκεί εμπλέκεται και η περιφέρεια, υπάρχουν πραγματικά δραστηριότητες, οι οποίες αυτές προσπαθούμε να αναδείξουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, τις οποίες προτείνοντας αυτές στον επισκέπτη, μπορούμε πραγματικά να του δώσουμε κάποια κίνητρα για να επισκεφθεί το νησί μας, εκτός της περίοδου που είναι στην παραλία, και πραγματικά να έχει μια ενδιαφέρουσα παραμονή εδώ, εκτός ξενοδοχείου. Μιας και μιλάμε, κύριε Βαμιαδάκη, για παρεχόμενες υπηρεσίες, κρίνεται ότι βάσει των στοιχείων, περίπου ο κάθε επισκέπτης δαπανά στην Κρήτη, μιλάμε για το νησί μας συγκεκριμένα, περίπου 740 με 780 ευρώ έκαστος κατά τη διάρκεια των διακοπών του. Είτε αυτό λέγεται ξενοδοχείο, είτε λέγεται εστιατόριο. Πιστεύετε ότι μέσα από αυτό το ποσό μπορούν και με βάση τον αριθμό των επισκεπτών μπορεί να ανανεωθεί, να τροποποιηθεί το προϊόν, το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, προς το καλύτερο βεβαίως? Βλέπουμε μια σχετικά άνοδο τα τελευταία χρόνια. Πιστεύετε ότι μπορούμε να αγγίξουμε και άλλους αριθμούς? Η ερώτηση έχει πολλές απαντήσεις. Στην Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα, υπάρχουν πολλές παθογένειες. Υπάρχουν και πολλά ατού. Ο ελληνικός τουρισμός, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει το παράδοξο να αυτοχρηματοδοτείται. Άρα λοιπόν είναι ένας τουρισμός, μια δραστηριότητα την οποία την επιβαρύνει το κεντρικό κράτος, απομειζώντας ένα μεγάλο κομμάτι φορολογίας, και δεν το υποστηρίζει καθόλου το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι υγιές για να υποστηρίξει τον τουριστικό κλάδο. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι οι ήρωες επιχειρηματίες υποστηρίζουν από μόνοι τους την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν δημιουργούνται νέες επενδύσεις, δηλαδή βλέπουμε ότι το σύνολο των. Συγγνώμη, δεν δημιουργούνται νέες
νέες κλίνες. Mm-hmm. Άρα, ο αριθμός των κλινών τα τελευταία 4 χρόνια έχει αυξηθεί μόνο κατά 4%, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τις αφίξεις. Από την άλλη, οι υφιστάμενες κλίνες αναβαθμίζονται κάθε χρόνο σε ένα πάρα πολύ καλό ρυθμό, έτσι ώστε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ βελτιωμένο τουριστικό προϊόν, το οποίο προσελκύει και βελτιωμένη ποιότητα κόσμου. Από εκεί πέρα έχουμε μια πάρα πολύ ψηλή φορολογία, την υψηλότερη στον ευρωπαϊκό χώρο και τα υψηλότερα επιτόκια στον ευρωπαϊκό χώρο. Άρα μπαίνουν πολλά εμπόδια. Ακριβώς. Θα λέτε να πείτε στους επιχειρηματίες. Αν συγκρίνουμε για παράδειγμα ότι έχουμε ένα Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος έχει στη Μεσόγειο να αντιμετωπίσει τον Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος πληρώνει το 1/4 του επιτοκίου που πληρώνει ο Έλληνας. Δύσκολος ανταγωνισμός. Είναι δύσκολος ανταγωνισμός. Και απ' την άλλη, έχει να ανταγωνιστεί ένα Τούρκο, ο οποίος με την υποτιμημένη λίρα μπορεί να πουλάει στο μισό της τιμής χωρίς να χάνει. Άρα καταλαβαίνουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι δύσκολος. Το προϊόν διαμορφώνεται δύσκολο, λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την οικονομική συγκυρία. Θέλω να δούμε τα στοιχεία τα οποία έχει συλλέξει ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης, ό,τι έχει να κάνει με την πορεία του τουρισμού τα τελευταία χρόνια. Να δούμε κάποιους αριθμούς. Και αμέσως μετά θέλω να πάμε τη συζήτηση και στο κομμάτι της περιφέρειας Κρήτης. Λευτέρη, τα στοιχεία τα οποία έχεις και τα οποία θα δούμε αφορούν τι λοιπόν? Αφορούν σε απόλυτους αριθμούς τον αριθμό των επισκέψεων, των επισκεπτών που είχαμε τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια. 2015, σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, έτσι. Σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, 2015, 2016, 2017. Παρατηρούμε λοιπόν μια σταδιακή αύξηση και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού όσον αφορά την επισκεψιμότητα. Γι' αυτό θα σε πάω κατευθείαν στα σύνολα, γιατί εκεί νομίζω είναι στο και η αξία. Της Κρήτης, βέβαια. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 2015 σε όλη την Κρήτη κατέφτασαν περίπου 3 εκατομμύρια επισκέπτες, 2.982.000. Το 2016 αυξάνεται ο αριθμός αυτός κατά 500.000 περίπου κόσμου, 3.334.850. Mm-hmm. Φτάνουμε το 2017 με 3.654.000 τουρίστες, ενώ το νεότερο στοιχείο είναι ότι το 2018, αυτό που είπαμε προηγουμένως, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια ήταν οι επισκέψεις και οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο νησί μας. Είναι νωρίς να έχουμε σεζόν. Τον αριθμό ακριβώς, λόγω του ότι αριθμό. Φυσικά είναι λίγες ημέρες που έχει ολοκληρωθεί το 2018. Αυτό δείχνει λοιπόν μια αύξηση, κύριε Βαμιαδάκη, μια σταθερή αύξηση. Και θέλω να πάμε τώρα στο κομμάτι που αφορά την περιφέρεια Κρήτης. Καθώς υπάρχει ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής, γύρω στα 1 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Τι βάζει ως προτεραιότητα, ποια είναι η βασική έλλειψη την οποία βάζει ως προτεραιότητα, τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα, αν θέλετε, ή τι κάνουμε καλά και το ενισχύουμε? Η περιφέρεια Κρήτης ουσιαστικά κινείται σε δύο άξονες. Κινείται στον άξονα να υποστηρίξει τους επιχειρηματίες, γιατί ουσιαστικά αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα διεκπεραιώσουν την όλη ανάπτυξη, και να προβάλλει το νησί. Άρα, mm-hmm. όσον αφορά στην υποστήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ, θα διατεθούν για το 2019 πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν την βιωσιμότητά τους, τις υπηρεσίες τους. Και από εκεί και πέρα πάμε στο επίπεδο της προβολής. Έχουμε το πρόγραμμα της περιφέρειας, το οποίο είναι 1 εκατομμύριο από εθνικά κονδύλια, mm-hmm. και μέσα στο 2019 θα ξεκινήσει να τρέχει και το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο για την επόμενη τετραετία θα είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Σε αυτό τώρα το πρόγραμμα έχουμε τις δράσεις προβολής και διαφήμισης περιφέρειας, οι οποίες κινούνται πάνω στους άξονες της στρατηγικής. Άρα τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να αφενός διατηρήσουμε το brand name της Κρήτης, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμο παντού και στις παραδοσιακές αγορές και σε καινούργιες αγορές. Θέλουμε να αναδείξουμε όλα τα πλεονεκτήματα που έχει να δείξει το νησί μας. Θέλουμε να εστιάσουμε σε αυτά τα οποία θέλουμε να διαφοροποιηθούμε, όπως είναι για παράδειγμα ο εναλλακτικός τουρισμός, όπως είναι η επιμήγηση της σεζόν. Γιατί για παράδειγμα δεν μπορείς να ζητάς τον άλλον να έρθει στο νησί τον Νοέμβριο, εάν δεν του εξηγήσεις τι μπορεί να κάνει εδώ. Άρα εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει κάτι πάρα πολύ ουσιώδες. Δεν μπορείς να μιλάς για εναλλακτικό τουρισμό όταν δεν προχωρήσεις σε κάποιες διαδικασίες, π.χ. πιστοποίηση των υπηρεσιών του εναλλακτικού τουρισμού. Άρα λοιπόν δίνεται βάση σε όλα αυτά. Και από εκεί πέρα πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, με τους οποίους συζητάμε, διαβουλευόμαστε, ακούμε, υποστηρίζουμε κάθε υγιή τους πρωτοβουλία, και εννοείται πάντα σε συνεννόηση και σε συζήτηση με τους τουριστικούς φορείς του εξωτερικού, τους οποίους και αυτούς ακούμε, συζητάμε και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε, έτσι ώστε να υπάρχει, να αποτελεί η περιφέρεια συνδετικός κρίκος μεταξύ της τοπικής αγοράς και των αγορών προέλευσης των επισκεπτών. Και έχετε βεβαίως να αντιμετωπίσετε, Νικολέτα, αυτό οφείλουμε να το πούμε, έχετε
αντιμετωπίσετε και ένα μεγάλο ανταγωνισμό που παράγεται σιγά σιγά στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και εκεί πιστεύω, κύριε Βαμιδάκη, ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της περιφέρειας, γιατί σαν όργανο εκεί μπορεί να υπάρξει και ειδοποιώς διαφορά συγκριτικά με τα υπόλοιπα κράτη. Γιατί πάνω κάτω τα προϊόντα, αν τα ζυγίσουμε, θα δούμε και ομοιότητες και διαφορές μεταξύ εμάς, της Τουρκίας, της Αιγύπτου και της Ισπανίας. Αλλά ωστόσο η διαφορά, η διαφήμιση και η προώθηση του προϊόντος είναι αυτό που θα κάνει τελικά τη διαφορά. Βλέπουμε και τις προκρατήσεις. Έχουμε στοιχεία, κύριε Βαμιαδάκη. Πώς λέτε, πώς κυλάει το θέμα για το 2019? Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του ερωτήματός σας, έχετε απόλυτο δίκιο. Βρισκόμαστε σε μια μεσογειακή λίμνη, να την χαρακτηρίσουμε έτσι, όπου έχουμε ανταγωνιστές στην Ισπανία, στην Ιταλία, Βόρεια Αφρική, Τουρκία. Σίγουρα όλες οι χώρες έχουν να προσφέρουν ήλιο, θάλασσα, πολιτισμό, γαστρονομία, τα πάντα. Δεν είμαστε μοναδικοί και ούτε έχουμε ανακαλύψει εμείς μόνο την Αμερική. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα η διαφοροποίησή μας. Μέσα από μελέτες, μέσα από πολύ βαθιά ανάλυση των δεδομένων, έχουμε καταλήξει ότι εμάς το συγκριτικό μας πλεονέκτημα ποιο είναι? Το ανθρώπινο πρόσωπο κριτικής φιλοξενίας. Άρα δηλαδή το lifestyle του κριτικού, το οποίο πραγματικά μπορεί να το βιώσει εδώ επισκέπτης. Και εκεί προσπαθούμε να δώσουμε βάρος, αναδεικνύοντας βέβαια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά λέμε ποιο είναι το διαφορετικό μας, έλα εδώ. Φάε λάδι, πιο δρακή. Ακριβώς, συστηματική... ζήσα τον κριτικό που έχει μέσω όρο 77 χρόνια ζωής. Άρα μιλάμε για συστηματική λοιπόν προβολή, ακριβώς, για ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό και όχι, αν θέλετε, να είμαστε συγκυριακά καλύτεροι όχι. σε ό,τι εμείς έχει να κάνει με τα τελευταία χρόνια σίγουρα αναδεικνύουμε με σταθερότητα. Και φαίνεται και στα στοιχεία. Ακριβώς. Το Live Like a Cretan, ζήσαν κριτικός, άρα όποιος έρθει εδώ είναι ο κριτικός, ο οποίος ζει σαν κριτικός και όχι σαν ένας απλός επισκέπτης. Είναι όλη η προσπάθεια ανάδειξης των υποδομών που υπάρχουν και των υπηρεσιών. Άρα όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι μια σταθερή πολιτική. Εννοείται η οποία τροποποιείται κάθε χρόνο, γιατί σαφώς είναι ο ζωντανός οργανισμός ο τουρισμός που αλλάζει. Πριν πάτε στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης του Λευτέρη και απαντήσετε σε αυτό ό,τι έχει να κάνει με τις προκρατήσεις, θέλω πάνω σε αυτή τη συζήτηση να βάλω ένα ακόμα ερώτημα. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό για τη διασύνδεση των αξιοθέατων της Κρήτης? Δόξα τω Θεώ, έχουμε πλούσιο πολιτισμό, έχουμε πλούσια ιστορία, μακρά ιστορία στις πλάτες μας, αλλά κάπως αυτό θα πρέπει, εκείνο το οποίο λένε φυσικά και οι άνθρωποι του τουρισμού, είναι να συνδεθεί με τον αστικό ιστό, με την τοπική κοινωνία. Πώς ένας τουρίστας θα μπορεί να δει ένα αξιοθέατο, θα πάει στην Κνωσόλα, θα το συνδυάσει και με κάτι άλλο το οποίο θα έχει να κάνει αμιγώς με τη ζωή στην Κρήτη? Κύριε Σφακενάκη, πρώτα απ' όλα, για να ξεκινήσουμε με νούμερα, την τελευταία διετία η επισκεψιμότητα στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους στην Κρήτη έχει αυξηθεί κατά 28%. Mm-hmm. Άρα έχει αυξηθεί 4 φορές πάνω σε σχέση με την αύξηση των αφήξεων, που σημαίνει ότι μέσα από τις προσπάθειες ανάδειξης του πολιτιστικού μας πλούτου, ουσιαστικά ο κόσμος πλέον βγαίνει από τα ξενοδοχεία για να καταρρύψουν τελείως αυτό το στερεότυπο και επισκέπτεται και βλέπει πραγματικά αυτό που γίνεται, παρά τον τριπλασιασμό των εισόδων στους αρχαιολογικούς χώρους. Για να, γιατί τα εισιτήρια είναι τσουτερά. Για αυτό, ναι. Άρα λοιπόν, όπως για παράδειγμα, έβλεπα κάποια νούμερα τώρα που βλέπουμε τα στατιστικά, ότι η κίνηση στα καραβάκια στην Αγιά Ρουμέλη, τα Σφακιά, τη Γάβο κτλ. Έχει αυξηθεί τα τελευταία 3 χρόνια κατά 65%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο κόσμος κινείται. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε είναι το εξής. Είναι να διασυνδέσουμε τους τρεις πυλώνες. Τουρισμός, πολιτισμός, και όταν λέμε πολιτισμός εννοούμε πολιτιστικό και πολιτισμικό πλούτο, γιατί πολιτισμός είναι και η καθημερινότητα του κριτικού, η παραδοσιακή, και τον πρωτογενή τομέα, το οποίο γίνεται μέσω της γαστρονομίας, μέσω της κοινής προώθησης προϊόντων και τουρισμού. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτό μέσα από το lifestyle το οποίο προωθούμε, δηλαδή για να χρησιμοποιήσω και πιο σαν τον όρο, τον τρόπο ζωής του κριτικού, είναι κάτι το οποίο επιτυχάνεται και πιστεύω ότι επιτυχάνεται σε ένα πολύ ικανοποιητικό ρυθμό. Mm-hmm. Διότι σίγουρα, αν βγούμε να δείξουμε μεμονωμένα κάτι, είτε ένα πολιτιστικό μνημείο, είτε π.χ. ένα προϊόν μεμονωμένο, σίγουρα έχει περιορισμένες πιθανότητες να αναδειχθεί σε σχέση με κάτι πιο ανταγωνιστικό στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη. Όλο το πακέτο όμως είναι μοναδικό. Επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, να απαντήσετε και στην ερώτηση του Λευτέρη ό,τι έχει να κάνει με τις προκρατήσεις λοιπόν για το 2019. Έχουμε στοιχεία, έχουμε μια πρώτη γεύση. Έχουμε στοιχεία που δείχνει τη γενικότερη τάση, η οποία δείχνει ότι η σεζόν δεν θα είναι τόσο εύκολη και τόσο απλή και είναι αναμενόμενο, διότι... Συγκριτικά πάντως, με το 18. Με το 18. Που ήταν το top μας. Ναι, μην ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από 4 συνεχόμενα limit up για να χρησιμοποιήσω ένα χρηματιστηριακό όρο. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή ήταν λογικό να ισορροπήσει.
Η χρονιά λοιπόν ισορρόπησης που είναι το 2019, σε συνδυασμό με το άνοιγμα και τον πολύ δυνατό ανταγωνισμό της Τουρκίας και της Ισπανίας, δημιουργούν μια επιβράδυση των κρατήσεων, οι οποίες όμως πάλι, για να μην ξεχνάμε, όπως είπε ο κ. Κουμαντάκης, κινούνται σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι κινούνται το 2017. Άρα ναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι μια τάση που δείχνει ότι υπάρχει μια επιβράδυση. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα είναι μια κακή χρονιά. Απλά σημαίνει ότι θα χρειαστεί μια προσπάθεια, μια συντονισμένη προσπάθεια, έτσι ώστε να μπορέσουν οι κρατήσεις να έλθουν έστω και με καθυστέρηση για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα και πάλι για άλλη μια χρονιά τα νούμερα που θέλουμε. Πάντως σε όλα αυτά, Νικολέτα, και κλείνω με αυτό. Δεν περιλαμβάνεται το κομμάτι της κρουαζιέρας. Σωστά, κύριε Παμιαδάκη. Mm-hmm. Αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος τι συνέβη και πέρυσι. Και ένας τομέας με περιθώρια ανάπτυξης. Επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου. Σίγουρα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και σας, κύριε Παμιαδάκη, και σε ένα Λευτέρη. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφω.